Φίλες και φίλοι, καλησπέρα από το Δημοτικό Γήπεδο Λευκύμης. Μαζί θα παρακολουθήσουμε το σπουδαίο παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΕΛ και το Σπορτό στα πλαίσια της 22ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της γαμανικής κατηγορίας και συγκεκριμένα για τον τρίτο όμιλο, εκεί που αγωνίζονται και οι δύο κερκιακές ομάδες, αλλά κυρίως η ομάδα της Λευκύμης που έχουμε να περιγράψουμε σήμερα. Ένα παιχνίδι με έντονο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Η ΑΕΛ θέλει να εκμεταλλευτεί το παράγοντά έδρα, θέλει να κάψει την αντίσταση του Σπορτού, θέλει να τον κερδίσει, θέλει να πάρει αυτούς τους περιβόητους 3 βαθμούς στον αγωνιστικό χώρο, έτσι ώστε να ελπίζει μέχρι το επόμενο παιχνίδι και μέχρι το φινάλι του πρωταθλήματος και κυρίως ποια θέση θα καταβάλει στον βαθμολογικό πίνακα. Ένα πρωτάθλημα που είχε τις δικές του ιδιαιτερότητες, η ΑΕΛ μπόρεσε να ξεπεράσει και κάποια προβλήματα της προέκυψαν, έτσι ώστε να συνεχίσει να χαράζει αυτή την πορεία του πρωταθλητισμού με τον Ρομπέρτο Μπολάνο στην άκρη του μπάγκου, έχοντας αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας της Λευκύμης. Και έχει να αντιμετωπίσει σήμερα το Θεσπρωτό του Δημήτρη Μουρούτη. Ένα παιχνίδι που θα έχουν δυνατότητα να το παρακολουθήσουν και αρκετοί φίλοι που βρέθηκαν σήμερα στο Δημοτικό Στάδιο της Λευκύμης, αλλά κυρίως θα το παρακολουθήσετε εσείς μέσα από τον τηλεοπτικό δέχτη και μέσα από τη συχνότητα του Corfu TV και της εκπομπής Αθλητικής Ατζέντας. Όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία, αλλά πρώτα πρέπει να δούμε τις θέσεις των δύο ομάδων και πώς επέλεξαν οι προπονητές να παρατάξουν τους ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ρομπέρτο Μπολάνο για την ομάδα της ΑΕΛ έχει κάτω από τα γκολπόστ τον Ντούνι. Δεξί μπακ θα αγωνιστεί ο Στέρεφ, αριστερά ο Ιωαννίδης. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο θα είναι ο Βασιλάκης μαζί με τον Παπαδόπουλο τον Αποστόλη. Ο Κάντας θα είναι ο ποδοσφαιριστής που θα είναι αυτό που λέμε στο ποδόσφαιρο ο κόφτης. Θα αγωνιστεί δηλαδή μπροστά από τους κεντρικούς αμυντικούς. Λίγο πιο μπροστά θα είναι ο Κιωσές. Η έκπληξη του Ρομπέρτο Μπολάνο στην διάταξη της ομάδας της Λευκύμης είναι ο Τσεβανέδης. Θα είναι δίπλα από τον Κιωσέ. Μπροστά όσο εφόρ θα αγωνιστεί ο Γαστεράτος, δεξιά ο Τσόφλιος, αριστερά ο Λίμα. Αυτή την κίνηση την έκανε ο Μπολάνο για να κάνει και υπεραριθμία και να φορτώσει με πονωρίς δύσκολα στην αμυντική λειτουργία του Σπορτού, η οποία αποτελείται από τους εξής ποδοσφαιριστές. Ο Κωνσταντάκος κάτω τα γκολπόστ, ο Νόνης με το Σταυρίδι θα είναι οι παίκτες που θα αποτελέσουν το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Δεξιά ο Κωνσταντίνου ο Βαγγέλης, αριστερά ο Πανταζής. Δύο παίκτες στη μεσαία γραμμή θα είναι ο Μπίκας μαζί με τον Αμαντού. Ο Ευθυμίου, ο εξελίξιμος ταλαντούχος ποδοσφαιριστής του Δεσπρωτού, θα έχει το ρόλο του οργανωτή στην μεσαία γραμμή. Ενώ δεξιά θα αγωνιστεί ο Κωνσταντίνου ο Βασίλης, αριστερά ο Γόγος και στην κορφή της επίθεσης θα είναι ο Πόζογλου για την ομάδα από την Θεσπρωτεία. Ρέφερ της αναμέτρησης είναι ο Μπάιλης από την Πρέβεζα με βοηθό τον Φραγκούλη και τον Κέφη. Ο Μπάιλης είναι η τρίτη φορά που θα σφυρίξει την ομάδα της Λευκύμης. Το είχε κάνει και στα δύο παιχνίδια με την Άχπαχτο. Στο πρώτο παιχνίδι και στην Άχπαχτο δηλαδή και το δεύτερο που έγινε εδώ στο γήπεδο της Λευκύμης. Και σήμερα θα για τρίτη φορά φέτος θα σφυρίξει την ομάδα της ΑΕΛ. Όλα αυτά θα τα δούμε αφού πρώτα πάρουμε το πρώτο σχόλιο από το δάσκαλό μας, τον Βίκτορ Μπαργινό, που είναι και σήμερα κοντά μας. Έκανε και σήμερα τα χιλιόμετρα για να έρθει εδώ στο γήπεδο της Λευκύμης. Δάσκαλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ένα δύσκολο παιχνίδι, αλλά πιστεύω και ένα παιχνίδι που για την ομάδα της Λευκύμης είναι οριακό. Χρειάζεται οπωσδήποτε την νίκη για να πετύχει τελικά το σκοπό της, έτσι. Παιχνίδι με παιχνίδι πάει η ΑΕΛ για να φτάσει εκεί που ονειρεύεται. Απομένουν ακόμη με το σημερινό 5 παιχνίδια για να ολοκληρωθεί αυτό το πρωτάθλημα. Να θυμίσουμε ότι η Λευκύμη είναι στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα με 36 βαθμούς, ο Δεσπρωτός στην 7η με 32. Ο πρώτος όμως στη βαθμολογία είναι ο Μακεδονικός Φούφα έχοντας 41 βαθμούς, δεύτερος ο Κρόνος με 37. Αλλά ο Μακεδονικός Φούφα έχει 4 παιχνίδια για να ολοκληρώσει το φετινό του πρωτάθλημα. Δεν έχει κάνει δηλαδή ακόμη το ρεπό του σε σχέση με την ομάδα της Λευκύμης, του Κρόνου και της Δαχπάχτου. Πάμε σε φυσική ροή αγώνα να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο ομάδες. Με το Θεσπρωτό να έχει την μπάλα στα χέρια του και να εκτελέσει το πλάγιο ο Πανταζής που θέλει να πετάξει την μπάλα μπροστά. Τσέβα. Αμαντού. Πιέζει ο Γαστεράτος με φάουλ, λέει ο ρέφερι Μπαΐλης. Ο Νόνης παίζει με τον Σταυρίδη. Νόνης. Πανύψηλος κεντρικός αμυντικός πιέζει ο Γαστεράτος, τον αναγκάζει να δώσει την μπάλα στον τερματοφύλακα του Κωνσταντάκο. Γόγος σηκώνει την μπάλα, εκεί όμως είναι ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ, ο Γιάννης ο Βασιλάκης, που απομακρύνει την μπάλα σε πλάγιο από αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα από την Ιγουμενίτσα. Ευθυμίου. Κλέβουν οι παίκτες του Σπορτού.
Πετάει μπάλα μπροστά εκεί. Προσπάθησε ο Πόζογλου με το στήθος να κάνει την μπάλα δική του. Έχει βγει έγκυρα ο Keeper Doom. Μίνεις και μαρκάρει την μπάλα. Και μπλοκάρει την μπάλα, συγγνώμη. Παπαδόπουλος. Ιωαννίδης, πλάγιο η μπάλα για το Θεσφρωτό. Με το Κωνσταντίνο το Βαγγέλη. Το δεξιόπιστο φύλακα του Θεσπρωτού. Ψάχνει να βρει τον Πόζογλου. Πήρε την κεφαγιά ο Πόζογλου. Η μπάλα καταλήγει εκεί που είναι ο Κωνσταντίνο Βασίλης. Πόζογλου. Κωνσταντίνου κάνει τη σέντρα, κοντράρει μπάλα στον Κιωσέκη, συνέχεια ο Λίμα παραχωρεί νέο πλάγιο. Κεφαγιά του Ιωαννίδη προς τα πίσω, επιθετικό φάουλ, το καταλογίζει έγκυρα ο ρέφερι της αναμέτρησης. Ντούνης πέσει δίπλα του με τον Παπαδόπουλο τον Αποστόλη. Κεντρικός αμυντικός της ΑΕΛ προωθεί την μπάλα εκεί που βρίσκεται ο Ιωαννίδης. Υπό την πίεση του Κωνσταντίνου του Βασίλη πετάει την μπάλα μπροστά. Απομακρύνει ο Σταυρίδης. Η μπάλα καταλήγει στα πόδια του Γόγου. Και στη συνέχεια ο Νίκιος Στέρεφ κάνει λάθος μεγάλο στην αντεπίθεση η ομάδα του Θεσπρωτού. Λάθος μεταβίβαση από τον Γόγου. Δεν έφτασε ποτέ η μπάλα στον Μπίκα. Καστεράτος. Πανταζής, κερδίζουν οι παίκτες της ΑΕΛ με το Γαστεράτο από δεξιά. Έρχεται όμως ο Ευθυμίου να κάνει την μπάλα δική του και συνέχεια να πάει η μπάλα προς το χώρο άμυνας της Λευκύμης, εκεί που έχει βγει ο Keeper Ντούνης, να απομακρύνει σε πλάγιο κεφαλιά από τον Πόζογλου, η μπάλα εκεί που είναι ο Παπαδόπουλος Αποστόλης. Δεν απομακρύνουν σωστά οι παίκτες της ΑΕΛ, δεν έχουν κάνει το ιδανικό ξεκίνημα σε αναμέτρηση με την ομάδα του Θεσπρωτού να πιέσει πραγματικά. Δασκάλη. Πολύ χαλαρό η ομάδα της Λευκύμης, πήγε πολύ χαλαρά. Δεν μπαίνει πρώτη στις φάσεις και βλέπουμε και αρκετά λάθη που μπορεί να στοιχήσουν. Ναι, αυτό δεν αρέσει ούτε στον Ρομπέρτο Μπολάνο, ο οποίος σηκώθηκε από τον πάγκο για να δώσει οδηγίες και κυρίως το πώς θα φτάσει η μπάλα στο αντίπαλο μισό του γηπέδου. Τσέβα! Θέλει να αλλάξει παιχνίδι αριστερά εκεί που κινείται ο Λίμα. Κάνει την μπάλα δική του ο Λίμα και τροφοδοτεί τον Ιωαννίδη. Ο Ιωαννίδης με τη μία θέλει να βρει το Κιωσέ. Λίμα περνάει την μπάλα από τον Μαμαντού. Καστεράτος. Ο Αμαντού μάλλον απομάκρυνε και τώρα από δεξιά ο Θεσπρωτός με τον Κωνσταντίνο. Δεν περνάει ποτέ η μπάλα, το κοίτανε ο Παπαδόπουλος ο Αποστόλης και ο Σες με Κωνσταντίνου Βασίλη. Η μπάλα καταλήγει στο Λίμα και τώρα συνέχεια στον Ιωαννίδη. Συγκρατεί εντός αγωνιστικού χώρου την μπάλα ο Κωνσταντίνου Βαγγέλης. Γαστεράτος και τώρα και ο Σες παίζει δεξιά. Φάουλ από τον Αμαντού και κίτρινη κάρτα στον ποδοσφαιριστή του Θεσπρωτού για το πολύ σκληρό μαρκάρισμα που έκανε πάνω στον ποδοσφαιριστή της ΑΕΛ, τον Γιώργο τον Κιωσέ. Πολύ νωρίς η κάρτα για τον αμυντικό χαφ του Θεσπρωτού, μόλις το 5ο λεπτό της αναμέτρησης. Είδε την κίτρινη κάρτα του ρέφερι Μπαΐλη. Ο Μπαΐλη πάει στον ρέφερι, στον προπονητή του Θεσπρωτού, επειδή δεν δέχτηκε ο Μουρούτης ότι στο πρώτο λεπτό πρέπει να βγάλει κίτρινη κάρτα. Το μαρκάρισμα η αλήθεια ήταν αρκετά δυνατό. Όσες συστάσεις και να έκανε στον Αμαντού, είχε κάνει πραγματικά ένα σκληρό μαρκάρισμα πάνω στον Κιωσέ. Βασιλάκης, Στέρεφ, η μπάλα περνάει, πηγαίνει προς τα πίσω εκεί που είναι ο Ντούνης. Έχει ανοίξει και ζητάει μπάλα από Παπαδόπουλος ο Αποστόλης. Ο Ντούνης τώρα του δίνει την μπάλα. Έχει χώρο μπροστά του, πηγαίνει ο Πόζογλου, πηγαίνει ο Κωνσταντίνου, συγγνώμη. Κάντας, Παπαδόπουλος και ο Σες. Ιωαννίδης, Λίμα, Κάντας και ο Σες.
Από χώρο άμυνας προσπαθεί να οργανώσει το παιχνίδι της ομάδας της Λευκύμης έτσι ώστε να φτάσει με αξιότητα στο αντίπαλο μισό. Τσόφιος και ο Σες περνάει το αντίπαλο μισό. Έρχεται πάλι με απλό, κάνει προβολή ο Αμαντού. Κάντας, Τσέβα. Θα βγάλει την μπάλα εκτός παιχνιδιού ο Τσέβα θεωρώντας ότι πρέπει να παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες των ποδοσφαιριστή της ομάδας του Δεσπρωτού, τον Αμαντού. Ευκαιρία της διακοπής αυτής, ο Μπολάνο έχει φώναξε κοντά του τον Τζόφιο για να του δώσει συγκεκριμένες οδηγίες το πώς θα γίνει κάτοχος της μπάλας, πώς θα κάνει το πάρσιμο της μπάλας και να δημιουργήσει προϋποθέσεις. Λείπει ο Κυπτίου δάσκαλο, όμως ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Ο Ρομπέρτο είπε κάτι πολύ απλό στον παίχτη, αφού δίνεις την μπάλα να κάνεις κίνηση, να μην μείνεις στατικός, καταλάβεις. Βασικό. Ντούνης. Παπαδόπουλος. Ιωαννίδης. Ποδοσφαιριστής με πλούσιο βιογραφικό, με αποκορύφωμα τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό από την ομάδα του Ηρακλή. Έχει παίξει στο Γεντί Κουλέ φορώντας φανέλα του Όφη. Κάντας. Τσόφιος. Η μπάλα δεξιά εκεί που είναι ο Στέρεφ. Έχει την μπάλα δική του ο Βούλγαρος. Θέλει να αλλάξει παιχνίδι. Εκεί που βρίσκεται ο Λίμα. Παίζει με τη μία ο Λίμα, βιάστηκε πάρα πολύ ο ποδοσφαιριστής της Λευκύμης για να στείλει την μπάλα στην αντίπαλη περιοχή. Θέλει να πιάσει σε στιγμή αδράνεια στην αμυντική λειτουργία του Δεσπρωτού. Η μπάλα όμως κατέληξε στα χέρια του κίπερ Κωνσταντάκου. Παπαδόπουλος. Βασιλάκης, Ντούνης, Λίμα και ο Σες, Παπαδόπουλος, ζητάει κίνηση ο Ρομπέρτο από τους παίχτες του, Λίμα, η μπάλα πάλι πίσω. Παπαδόπουλος σηκώνει μπάλα, εκεί είναι ο Κωνσταντίνο Βαγγέλης από μακρύνη. Η μπάλα καταλήγει στον Εμπίκα, ο οποίος θέλει να πετάξει την μπάλα μπροστά εκεί που είναι ο Πόζογλου. Σε θέση offside υποδεικνύει τον ποδοσφαιριστή του Θεσπρωτού ο βοηθός σε διαιτή της αναμέτρησης, ο Φραγκούλης από την Πρέβεζα. Πήρε την κεφαλιά ο Γαστεράτος, ο Λίμα στην περιοχή. Βρίσκει τον τρόπο να απομακρύνει την μπάλα από την περιοχή του ο Κωνσταντίνο Βαγγέλης. Ο Πόζογλου τώρα με το στήθος παίρνει την μπάλα, καταδιώκεται από τον Παπαδόπουλο, καταφέρνει και μπαίνει στην περιοχή. Ο Πόζογλου δεν σταματάει κανένας. Βγαίνει ο Ντούνης όμως και απομακρύνει την μπάλα σε κόρνερ. Μια στιγμή που μπορούσε ανά πάσα στιγμή οποιοδήποτε ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ να βρεθεί να τον ανακόψει, δεν το έκανε κανείς. Ο Πόζογλου μπήκε στην περιοχή, έβαλε δύσκολα στην άμυνα της Λευκύμης. Τη λύση την έδωσε ο κίπερ Ντούνης. Ο οποίος μεγάλωσε και έμαθε τα μυστικά της θέσης τροματοφύλακα από τον Χρυσόστομο Μιχαηλίδη στην ΑΕΚ. Ο Γόγος πηγαίνει να εκτελέσει το κόρνε, το πρώτο σε αναμέτρηση και για την ομάδα του Θεσπρωτού. Στο πρώτο δοκάρι περνάει η μπάλα, καταλήγει πάλι στο Γόγο, κάνει τη σέντρα με το αριστερό στο δεύτερο δοκάρι, περνάει η μπάλα από όλους. Ο Τσέβα πιέζει όσο χρειαζόταν τον Σταυρίδη. Γαστεράτος είναι μόνο στο Λίμα στην αντίθετη πλευρά, παίζεται λέει ο ρέφερι, δεν έχει δει φάουλ, δεν έχει δει παράβαση. Προσπαθεί εκεί ο Νόνης. Και στη συνέχεια κάνει φάουλ ο κεντρικός αμυντικός του Θεσπρωτού πάνω στον Νίκη Στέρεφ. Κάντας. Διαγώνια μεταβίβαση του Κάντα με στόχο το Λίμα. Δεν πάει καν στην μπάλα ο Λίμα.
Παπαδόπουλος. Σηκώνει μπάλα Παπαδόπουλος πάλι με στόχο τον Λίμα. Λάθος του Λίμα. Αμαντού κάνει την προβολή. Η μπάλα δεν φτάνει ποτέ στον Επόζογλου από τον Ευθυμίου. Και τώρα ο Ιωαννίδης κάνει την εσέντρα. Ο Νόνης απομακρύνει την μπάλα με το κεφάλι. Έχει προηγηθεί όμως και επιθετικό φάουλ. Ο ρέφερι Μπαΐλης από την Πρέβεζα του Γαστεράτου. Κωνσταντάκος. Κεφαγιά από τον Μπίκα. Ο Στέρεφ με τον Γόγο. Ο Στέρεφ χάνει τη ισορροπία του σώματός του. Ο Γόγος έχει την μπάλα, κάνει και την σέντρα. Περνάει η μπάλα στα δίχτυα. Το γκολ για την ομάδα του Θεσπρωτού από τον Πόζογλου. Η σέντρα του. Ήρθε η σέντρα και ο Πόζογλου έκανε την προβολή όσο χρειαζόταν για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Μάρκου Ντούνη στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης. Οι φιλοξενούμενοι προηγούνται εδώ στο γήπεδο της Λευκύμησης ΑΕΛ με σκόρ τον Πόζογλου από τη σέντρα του Γόγου. Φαίνονταν ότι η ΑΕΛ δεν είχε μπει καλά στον αγώνα. Το εκμεταλλεύτηκε ο Θεσπρωτός με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, δάσκαλε. Ναι, ακριβώς. Το δείχνει το παιχνίδι. Έχασαν και προηγούμενος μια κλασική ευκαιρία. Και τώρα μπήκε το γκολ από την ομάδα του Θεσπρωτού. Ένας Θεσπρωτός που είναι πιο δυνατός μέσα στον αγώνα. Πέφτει πρώτος στην μπάλα. Γαστεράτο στο σούτο την μπάλα. Δείχνει ο ρέφερι, δείχνει και ο βοηθός στην απειλή του Γαστεράτου που επιχείρησε το σούτ στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης από μακριά. Ο ρέφερι θεώρησε ότι δεν έχει γίνει απόκρουση από τον τερματοφύλακα, άρα η μπάλα κατέληξε out. Όλα ξεκίνησαν βέβαια στον γκολ που πέτυχε ο Θεσπρωτός από την αδράνεια στην άμυνα της ΑΕΛ που δεν μπόρεσε ο Στέρεφ να απομακρύνει την μπάλα, έχασε και την ισορροπία του σώματός του. Γενικά έγιναν δύο μαζεμένα λάθη, πράγμα που έδωσε δυνατότητα στην ομάδα της Ιγουμενίτσας να δημιουργήσει προϋποθέσεις και στο τέλος να πετύχει και τον γκολ. Κωνσταντίνου Βαγγέλης. Σέντρα Βασιλάκης, Γόγος βάζει την προβολή ο Στέρεφ και η μπάλα καταλήγει στο Τζόφιο. Φάουλ του Αμαντού. Είναι η απόφαση του ρέφερι. Βασιλάκης και ο Σες. Στέρεφ. Καντάς παίζει παράλληλα με τον Παπαδόπουλο. Ιωαννίδης και ο Σες. Παπαδόπουλος. Ντούνης, Παπαδόπουλος, Ντούνης, τρέχει να πιέσει ο Πόζογλου. Δάσκαλε, σοβαρό πρόβλημα ο Παπαδόπουλος, ο Τόλης, αδυνατεί να φέρει την μπάλα στον αντίπαλο μισό, δηλαδή είναι απίστευτο. Ναι, και συνέχεια γυρίζει την μπάλα προς τον τερματοφύλακα, δεν του κάνουν μπάλα. Στην μπάλα τη δίνει ποτέ. Λοιπόν, και αναγκάζεται να τη στέλνει όλο πίσω και να βάζει και δύσκολα στην αμυντική λειτουργία της ΑΕΛ. Πανταζής. Πανταζής.
Παπαδόπουλος κατάφερε να στείλει την μπάλα και πάνω. Ντούνης μπλοκάρει την μπάλα στο ξαφνικό σούτ που επιχείρησε ο Ευθυμίου. Έξω από τη μεγάλη περιοχή, ο Παπαδόπουλος δεν μπόρεσε ούτε τώρα να απομακρύνει την μπάλα. Στην ουσία η κόντρα ευνόησε τον αντίπαλο. Επιχείρησε ο σούτ από πολύ μακριά ο Ευθυμίου. Δεν βρήκε όμως εστία στο 17ο λεπτό. Στατική μπάλα για τους γηπεδούχους, Τσέβα και Λίμα έχουν πάει κοντά στην μπάλα. Ο Λίμα τελικά. Έχει γίνει λάθος ανθρώπινο τείχος, νομίζω. Μπορεί να το εκμεταλλευτεί ο Λίμα. Από εδώ που είμαστε έτσι βλέπω τέλος πάντων, αλλά... θα το δούμε. Μεγάλη απόσταση. Ναι. Ο Λίμα περιμένει. Τώρα σφυρίζει. Λίμα στέλνει την μπάλα πάνω στο ανθρώπινο τείχος. Πήρε και το πλάγιο Λίμα. Στέρεφ. Περνάει η μπάλα για το Λίμα. Κάνει και τη σέντρα ο Λίμα. Πολύ δυνατή. Τσέβα προσπαθεί να συγκρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Το κάνει με περίτεχνη ενέργεια. Απομακρύνει συνέχεια ο Κωνσταντίνο Βαγγέλης. Εκεί που είναι ο Ιωαννίδης. Ο οποίος θέλει να τροφοδοτήσει τον Κιωσέ με επιτυχία. Πιέζεται από τον Αμαντού ο Κιωσές. Η μπάλα είναι στα πόδια του ποδοσφαιριστή του Θεσπρωτού και τώρα από δεξιά ο Κωνσταντίνο Βασίλης. Νίκη Στέρεφ, κοντράρι μπάλα, δεν μπορούν να απομακρύνουν οι παίκτες της Λευκύμης. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Πόζογλου, η μπάλα δεξιά εκεί που είναι ο Μπίκας. Μπίκας, τακουνάκι για τον Ευθυμίου, παίζει με τον Πόζογλου μέσα στην περιοχή. Ο Πόζογλου κάνει την προβολή, ο Ιωαννίδης παίρνει μπάλα, η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Ντούνι, θέλει να παίξει γρήγορα με στόχο τον Τσεβανέδη. Πηγαίνει κοντά του ο Σταυρίδης, Τσέβα παίρνει την μπάλα. Στη συνέχεια όμως ο βοηθός διαιτητή βλέπει φάουλ, παράβαση του Τσέβα πάνω στον κεντρικό αμυντικό του Θεσπρωτού, τον Σταυρίδη. Ο Τσέβα ήταν και ο ποδοσφαιριστής που πέτυχε τον γκολ στον αγώνα του πρώτου γύρου όταν ισοφάρισε. Στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου οι δύο ομάδες είχαν αναδειχθεί ισόπαλες τότε με σκορ 1-1. Συμπληρώσαμε 20 λεπτά αγώνα εδώ στο γήπεδο της Λευκύμης. Ο Θεσπρωτός προηγείται 1-0 από το 13ο λεπτό. Γαστεράτος, Κάντας, πετάει την μπάλα μπροστά. Κωνσταντάκος, κανένα πρόβλημα να μαζέψει την μπάλα. Ευθυμίου, Αμαντού, αλλάζει παιχνίδι αριστερά εκεί που είναι ο Πανταζής, κάνει το κοντρόλ της μπάλας και συνέχεια μεταβιβάζει την μπάλα στον Ευθυμίου. Μπροστά η μπάλα τώρα με τον Εμπίκα και ο Σες. Ο Αμαντού έκανε την προβολή, η μπάλα κατέληξε στα πόδια του Ευθυμίου. Ο αρχηγός του Σπορτού συνεχίζει να ελέγχει την πορεία της μπάλας. Θέλει να τροφοδοτήσει τον Αμαντού στον χώρο του κέντρου. Πιέζει ο Τσέβα, η μπάλα καταλήγει πάλι στον Ευθυμίου υπό την πίεση του Κιωσέ. Περνάει η μπάλα, ο Ντούνης έρχεται να απομακρύνει στο χώρο του κέντρου εκεί που είναι ο Ευθυμίου πάλι. Γέμισμα του Ευθυμίου, Ιωαννίδης του παίρνει την εσωτερική, απίστευτο πράγμα. Το σούτ από τον Επόζογλου στα χέρια του Ντούνη, κατάφερε ο ποδοσφαιριστής του Δεσπρωτού να πάρει την εσωτερική από τον Ιωαννίδη, ο Κωνσταντίνου, ο Βασίλης. Λίμα, τελευταία στιγμή παρέβαση από τον Νόνι, η μπάλα είναι κόρνερ. Το πρώτο της ΑΕΛ στο παιχνίδι.
Ο Στέρεφ σήμερα πηγή κινδύνων για την ομάδα της Λευκύμης. Όπως και ο Παπαδόπουλος. Ναι. Ο Λίμα στην εκτέλεση του κόρνερ για την ομάδα της Λευκύμης. Το 23ο λεπτό, ο Λίμα εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι και φαγιά από τον Γιάννη Βασιλάκη. Έρχεται συνέχεια ο Τσόβιος. Τελικά αυτός που απομακρύνει την μπάλα είναι ο Κωνσταντίνο Βασίλης. Εκεί που κινεί το Πόζογλου με τον Ιωαννίδη, πήρε την μπάλα ο Πόζογλου. Κάνει μεγάλο λάθος στη συνέχεια ο Στέρεφ. Ο Πόζογλου θέσε τέταρτο με τον Ντούνι. Έτοιμος να κάνει το 2-0. Πασάρι μπάλα στα δίχτυα. 0-2 η ομάδα του Θεσπρωτού. Φωνάζουν για offside οι παίκτες της ΑΕΛ. Τελικά η μπάλα είναι στα δίχτυα. Έχει γίνει το 0-2 στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης. Στην κόντρα επίθεση ο Πόζογλου είναι ο ποδοσφαιριστής και σε αυτή τη φάση που έκανε την διαφορά για την ομάδα του Θεσπρωτού και να φτάσει μπροστά αφού ο Στέρεφ δεν μπόρεσε να τον ανακόψει, να τον σταματήσει, να κάνει χίλια δυο. Η απόλυτη ψυχολουσία στο γήπεδο της Λευκύμης με την ομάδα του Θεσπρωτού να προηγείται 2-0 πάρα πολύ νωρίς. 23 ολόκληρα λεπτά χρειάστηκαν στην ομάδα της Οικουμενίτσας για να πάρει ένα ισχυρό προβάδισμα. Λίμα μέσα στην περιοχή γυρίζει την μπάλα, περνάει τελικά out. Χάθηκε η ευκαιρία η μεγάλη για τη Λευκύμη. Το γύρισμα του Λίμα, ο Τσόφιος πετάχτηκε στην πορεία του στο δεύτερο δοκάρι. Δεν μπόρεσε όμως να βρει αιστεία να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Η μπάλα κατέληξε out. Είναι η πιο μεγάλη ευκαιρία που έχει δημιουργήσει η ΑΕΛ στο παιχνίδι. Με πρωταγωνιστή τον Τσόφιο στο 25. Έχει την μπάλα στα πόδια του ο Τσέβα, παίζει παράλληλα στον άξονα εκεί που είναι ο Κιωσές. Σηκώνει την μπάλα ο Κιωσές, ο Λίμα στην περιοχή γυρίζει, out! Από το ύψος του πέναλτι ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ δεν μπόρεσε καν να απειλήσει τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Έστειλε την μπάλα πολύ ψηλά, πολλά μέτρα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Παρά την καλή επιθετική προσπάθεια και ανάπτυξη της Λευκύμης, τελευταίος αποδέκτης της μπάλας. Ο Λίμα δεν μπόρεσε να πετύχει αυτό που ήθελε. Αυτό το δεύτερο γκολ έχει οδηγήσει τη Λευκύμη να βγάλει αντίδραση και να επιδιώκει. Στέρεφ. Πόζογλου με Κιωσέ. Κάνει το σούτ. Το Πόζογλου. Άω την μπάλα. Ένας ποδοσφαιριστής που λίγο πριν υπογράψει στο Σπρωτό δέχτηκε πρόταση από την ομάδα της Λευκύμης τον Ιανουάριο, αλλά όπως είπε είχε δώσει το λόγο του στην ομάδα της Οικουμενίτσας, δεν μπορούσε να κάνει κάτι και τελικά φόρεσε κίτρινο μαύρα αντί για τα ερυθρόλευκα.
Αμαντού. Πανταζής. Γόγος, ο σκόρε του δεύτερου τέρματος. Έξω από την περιοχή ο Ευθυμίου κάνει το shoot out την μπάλα. Με καλές προϋποθέσεις έφυγε η μπάλα από το πόδι του Ευθυμίου. Δεν βρήκε εστία όμως. Παπαδόπουλος. Ντούνης. Λίμα. Ιωαννίδης και ο Σες. Λίμα. Κάντας. Δεξιά η μπάλα εκεί που είναι ο Νίκης Τέρεφ. Έχει βγει ο Γόγος να τον περιορίσει. Πετάει την μπάλα μπροστά με στόχο το Λίμα, κατέληξε out. Δάσκαλε. Πρέπει να αντιδράσει στο πρώτο μέρος η ομάδα της Λευκύμης, να μειώσει το σκορ για να μπορέσει να κυνηγήσει κάτι καλύτερο στο δεύτερο μέρος. Διαφορετικά. Να κοιτάξει και πίσω. Βέβαια, πίσω υπάρχει μεγάλα κενά. Πάρα πολύ μεγάλα κενά. Πολλά προβλήματα. Κακή αμυντική λειτουργία με πάρα πολλά ατομικά λάθη των ποδοσφαιριστών της ΑΕΛ. Σε θέση offside ο Πόζογλου, το έχει σηκώσει ο βοηθός διαιτητή. Αμαντού πήρε την κεφαγιά, έφτασε η μπάλα στον Ευθυμίου. Και ο Σες. Έχασε εύκολα την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Η μπάλα πηγαίνει δεξιά και που είναι ο Κωνσταντίνο Βασίλης. Ευθυμίου κάνει τη σέντρα, περνάει η μπάλα Γόγος στο πλασέ out από τον Μπόζογλου. Με καλές προϋποθέσεις και αυτή η επιθετική προσπάθεια ανάπτυξη των φιλικών. Στην επίτευξη ενός ακόμη γκολ, ο Μπόζογλου όμως δεν σημάδεψε, έστειλε την μπάλα πολύ ψηλά. Στέρεφ, Γαστεράτος. Και ο Σες. Παπαδόπουλος. Ιωαννίδης. Βασιλάκης γέννη και ο Ντούνης. Πω, λάθος ακόμη ένα. Ο Πόζογλου σηκώνει την μπάλα στα δίχτυα. 0-3 στο 30. Δεν υπάρχει αυτό που συμβαίνει στη Λευκύμη. Χωρίς... Ο Δεσπρωτός πέτυχε και τρίτο γκολ. Αλέθριο λάθος του Βασιλάκη. Είχε βγει και ο Ντούνης. Μη ελεγχόμενη κατάσταση. Πάρτι κάνει ο Θεσπρωτός. Κωνσταντίνου Βαγγέλης και ο Σες Ιωαννίδης, πλάγιο για την ΑΕΛ. Και ο Σες Αμαντού, πλάγιο.
Κάντας απομακρύνει την μπάλα ο Νόνης. Παπαδόπουλος, Κάντας, πηγαίνει μπάλα δεξιά εκεί που κινεί το Λίμα. Και ο Σες. Λίμα. Ευθυμίου. Κάνει δεξιά κίνηση ο Κωνσταντίνο Βασίλης. Πέφτει πάνω στον Παπαδόπουλο. Η μπάλα καταλήγει στον Ιωαννίδη. Τσέβα. Λίμα. Παίζει κάθετα εκεί που είναι ο Τσόφιος. Ψάχνει το χώρο να κάνει το σούτ ο Τσόφιος, να μπει στην περιοχή. Κάνει το σούτ ο Τσόφιος στα χέρια του Κωνσταντάκου η μπάλα. Στο 33. Κάντας. Στέρεφ. Και ο Σες. Τσόφιος. Επιθετικό φάουλ καταλογίζει ο βοηθός. Θεσπρωτός είναι μια ομάδα των ισοπαλιών. Έχει 8 έως τώρα στο πρωτάθλημα. 8 νίκες και 3 ήττες. Η Λευκέμη έχει 2 λιγότερες ισοπαλίες, 6, αλλά έχει 10 νίκες και 3 ήττες. Αμετή. Λίμα, χάνει εύκολα την μπάλα από τον Κωνσταντίνο τον Βαγγέλη. Αμαντού, στον άξινα η μπάλα εκεί που είναι ο Μπίκας. Αριστερά στον Πανταζή. Σηκώνει την μπάλα ο Πόζογλου, βγαίνει με γροθιές και απομακρύνει ο Ντούνης. Τσόφιος. Μπίκας, ο αρχηγός της ομάδας του Θεσπρωτού. Η μπάλα πηγαίνει πάνω στα πόδια του Τσόφιου. Ο Γαστεράτος παίζει πάρα πολύ ωραία με τον Τσεβανέδη. Θα προλάβει ο Τσέβα να γυρίσει στην μπάλα, προλαβαίνει και κερδίζει το κόρνερ. Αυτό ήταν το κέρδος της ομάδας της Λευκύμης. Τσέβα. Εκτελεί στην καρδιά της άμυνας, περνάει μπάλα από όλους. Λίμα και ο Σες, Παπαδόπουλος, Στέρεφ. Σηκώνει μπάλα με το αριστερό. Η μπάλα καταλήγει στο Τσέβα, έτοιμος να κάνει το σούτ. Ο Τσέβα αργεί, τρίπλα σούτ, μπάλα Γαστεράτος στα δίχτυα. Ο Χρήστος ο Γαστεράτος μειώνει το σκορ στο 36ο λεπτό της αναμέτρησης. Η Άρη βρίσκει γκολ. Βρίσκει τον τρόπο να μειώσει τη διαφορά στα 2 γκολ με τον Χρήστο τον Γαστεράτο να είναι ο τελευταίος αποδέχτης της μπάλας, να κάνει τον γυριστό σου και να στέλνει την μπάλα στη δεξιά γωνία του κίπερ Κωνσταντάκου, έτσι ώστε να μειώσει για την ΑΕΛ. Αλλαγή ζητάει ο Ρομπέρτο από τον Γενικό Αρχηγό. Θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο ο Θεοδωράκης. Να δούμε όμως σε ποιανού τη θέση. Είναι ένας δημιουργικός μέσος ο Θεοδωράκης. Τσέβα
Στον άξονα η μπάλα. Δύο αλλαγές. Τσόφιο Τσεβανέδης έτοιμος να κάνει το σουτ. Άργησε. Ο ποδοσφαιριστής που έχει τον τρόπο να απειλεί. Δεν μπόρεσε αυτή τη στιγμή. Δύο αλλαγές από τον Πολάνο. Θεοδωράκης. Ο ένας ποδοσφαιριστής που πηγαίνει στη διχοτόμο γραμμή. Βασιλάκης βγαίνει. Βασιλάκης και Λίμα εκτός παιχνιδιού. Ο Στέρεφ θα παίξει 3-5-2 Μπολάνο. Ο Στέρεφ κεντρικός αμυντικός. Παπαδόπουλος θα αντιμετωπίσει και άλλα προβλήματα. Η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Ντούνι. Αμαντού. Αφήνει το πλεονέκτημα ο ρέφερι, δίνει φάουλ τώρα του Αλέξη Ντουκάντα, αρχηγού της ΑΕΛ, για το μαρκάρισμα που έκανε πάνω στον ποδοσφαιριστή. Ο Ευθυμίου πάνω από την μπάλα για να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Να δούμε τι θα επιλέξει ο ποδοσφαιριστής του Θεσπρωτού. 5 λεπτά πριν την εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου. Ευθυμίου εκτελεί, συρτά, ο Ντούνης κάνει την μπάλα δική του και θέλει να παίξει γρήγορα. Ο Πόζογλου έχει επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο. Ιωαννίδης, Στέρεφ, σηκώνει την μπάλα ο Στέρεφ με στόχο το Μικρούλι. Βγαίνει τελικά ο τερματοφύλακας Κωνσταντάκος και μπλοκάρει την μπάλα παίρνοντας και το σκρίν από τον Πανταζή. Πόζογλου, Γόγος, η μπάλα δεξιά στο Κωνσταντίνο το Βαγγέλη. Γαστεράτος πιέζει, κερδίζει το φάουλο και τελικά δεν δίνει. Και ο Σες Γαστεράτος, προβολή από τον Σταυρίδη, πέσεται λέει ο ρέφερι. Η μπάλα καταλήγει στον Κωνσταντίνο τον Βασίλη. Από δεξιά θέλει να ξεφύγει, ο Ιωαννίδης πιέζει, πέρασε. Παπαδόπουλος δεν μπορούσε να πλώσει το πόδι του. Μέσα από την περιοχή ο Κωνσταντίνου, λάθος γύρισμα. Η μπάλα καταλήγει έξω από την περιοχή στο ημικύκλιο. Το σουτ κοντράρει πάνω στον Παπαδόπουλο από τον Εμπίκα. Και ο Ιωαννίδης απομακρύνει, Γαστεράτος. Φάουλ τελικά καταλογίζει ο ρέφερι. Θεοδωράκης πετάει την μπάλα μπροστά για τον Τσέφα.
Λάθος πάρσιμο της μπάλας από τον Τσέβα. Παρ' όλα αυτά έχει την μπάλα στην κατοχή του. Παίζει στον άξονα εκεί που είναι ο Κιωσές. Κάνει κίνηση από την άλλη πλευρά. Ο Μικρούλης γίνεται κάτοχος της μπάλας. Γόγος είναι μπροστά του. Στέρεφ. Αλέξης Κάντας. Ιωαννίδης. Θεοδωράκης. Ιωαννίδης. Θεοδωράκης παίζει στον άξονα με τον Κιωσέ. Ένα σουτ ψάχνει ο Κιωσές, κάνει λάθος, τελικά το διορθώνει ο ίδιος μεταβιβάζοντας την μπάλα στο Μικρούλη. Σέντρα σουτ του Μικρούλη, ο Κωνσταντάκος μπλοκάρει σταθερά την μπάλα στο 43ο λεπτό. Ιωαννίδης πήρε την κεφαλιά, Πόζογλου, Κιωσές, πέσετε λέει ο ρέφερι, φώναξε ο Κιωσές για χέρι, σταμάτησε κιόλας και στη συνέχεια έκανε και φάουλ. Ο Κιωσές αντί να πάει να μαρκάρει τον παίκτη του, διαμαρτυρόταν στο ρέφερι. Και ούτε μάρκαρε τον παίκτη και πήγε κάποιο κεφάουλ, χωρίς λόγο μπορώ να πω αυτή τη στιγμή. Ναι. Υποτίθεται ο πιο έμπειρος παίκτης της Λευκύμης. Στατική μπάλα για τους φιλοξενούμενους. Σηκώνει μπάλα, γύριζε, ήταν σε θέση offside ο Κωνσταντίνου ο Βασίλης, λέει ο βοηθός διαιτητή. Αμαντού πήρε την κεφαλιά. Τσέβα, Θεοδωράκης. Ιωαννίδης παίζει με το Κάντα. Και ο Σες πίσω η μπάλα στον Παπαδόπουλο. Και ο Σες, λάθος του Κιωσέ. Κάντας. Ντούνης. Γογός. Στέρεφ. Αμαντού. Παίζουμε καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο. Θεοδωράκης πιέζει. Η μπάλα καταλήγει στον Ευθυμίου. Και ακόμη πιο δεξιά εκεί που είναι ο Κωνσταντίνου Βαγγέλης. Κάνει τη σέντρα. Ιωαννίδης κάνει την προβολή. Φάουλ στη συνέχεια από το δεξιό πιστοφύλακα της ομάδας του Θεσπρωτού. Γαστεράτος, Κωνσταντίνου Βασίλης, Πόζογλου, Θεοδωράκης. Έχει την μπάλα στα πόδια του Ανδρέας ο Θεοδωράκης, ψάχνει μια κάθετη πάσα, αργή χαρακτηριστικά, δεν δίνει την μπάλα, οργανώθηκε ο Θεσπρωτός, Στέρεφ. Παπαδόπουλος, Ιωαννίδης. Θεοδωράκης, Ιωαννίδης, δεν περνάει η μπάλα, Πόζογλου. Πάμε,
Κάντας. Στέρεφ, Μικρούλης. Τέλος πρώτου ημιχρόνου, ένα ημίχρονο πραγματικά που κανείς δεν το περίμενε, αλλά κυρίως δεν το περίμενε ούτε ο πιο αισιόδοξος φίλος ως πρωτού, δάσκαλε. Κοίταξε, δεν υπάρχει Λευκύμης στον αγωνιστικό χώρο. Εάν εξαιρέσω τον Καστεράτο που βλέπω ότι είναι ο μόνος παίκτης ο οποίος πέφτει πρώτος στην μπάλα, μάχεται, όλοι οι άλλοι βλέπω ότι έχουν ένα παθέστατο τρόπο παιχνιδιού. Πολλά ατομικά λάθη. Και πολλά λάθη. Θα τα πούμε ξανά στην περιγραφή του δεύτερου ημιχρόνου.